Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Δυστυχώς. Εγώ μόνο με τα μέτρα της πανδημίας, παρά να το παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Περάστε. Εγώ θέλω να καλημερίσω, να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για τον Δήμο Λαρδέας η σημερινή σας παρουσία εδώ. Δείγμα της διαχρονικής, γιατί παρακολουθώ χρόνια το συγκεκριμένο κίνημα, δείγμα της ανησυχίας που έχετε για το μέλλον της περιοχής, αλλά και το παρόν της περιοχής. Νομίζω ότι θα έχουμε μια χρήσιμη και γόνιμη συνάντηση, στην οποία θα αποτυπωθούν και οι απόψεις δικές σας και χαίρομαι που καταγράφουμε και τις δικές μας απόψεις της αυτοδιοίκησης και οι οποίες είναι ξεκάθαρες, συγκεκριμένες και θα τις αναλύσουμε παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει και την απαρχή για μια πιο στενή και ουσιαστική επικοδομητική συνεργασία στο αμέσως επόμενο διάστημα. Το ξεκίνημα της περιοδίας από την Πτολεμαϊδα, από το Δημαρχείο, έχει και συμβολική αξία. Η Πτολεμαϊδα πλήρωσε ένα μεγάλο κόστος όλες τις δεκαετίες του Λιγνίτη και πληρώνει ίσως και το μεγαλύτερο κόστος τώρα με τη μετάβαση. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν λύσεις, ότι οι λύσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν την κοινωνία. Υπάρχει τρόπος να ανοίξει ο διάλογος έστω και τώρα και θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον Δήμαρχο. Καταθέτουμε μια πρόταση διαλόγου για πράσινη μετάβαση που θα στηριχθεί στο φυσικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας, στα πλεονεκτήματά της για 100% καθαρή ενέργεια και αποθήκευσή της, που θα δώσει λύσεις και για τους εργαζομένους της ΔΕΗ, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, και θα μπορέσει να δώσει πρόσθετη αξία στα τοπικά προϊόντα, να φέρει ήπιο τουρισμό όλο τον χρόνο και να δώσει και μια δυναμική για πράσινη καινοτομία, έρευνα και αντίστοιχες επενδύσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνουμε, ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος πέρα από το κυβερνητικό σχέδιο και θέλουμε να το συζητήσουμε, να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τι μας λένε η αυτοδιοίκηση και οι φορείς της τοπικής κοινωνίας και να δούμε τι μπορούμε να σε διαμορφώσουμε. Απεξάρτηση από το Λιγνίτη, μήπως όμως το κάνουμε βία και με άναρχο τρόπο και με ολέθριο κόστος για την περιοχή? Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση. Το θέμα είναι πως η απεξάρτηση από το Λιγνίτη όλα αυτά τα χρόνια γινόταν βουβά. Η Γερμανία, ας πούμε, την έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90 και έχει ολοκληρώσει πάνω από 80%. Και τώρα ξαφνικά γίνονται όλα με βάση το οικονομικό κόστος και όχι το περιβάλλον και πέφτουν πάνω στο κεφάλι μας. Είναι σημαντικό να μην ξαναέχουμε το ίδιο ούτε με το αέριο, ούτε και με τη γούνα, που και αυτή, πέρα από το θέμα της μεταχείρισης των ζώων, δεν φαίνεται να έχει οικονομικό μέλλον. Πρέπει και εκεί να δούμε μια συντεταγμένη έξοδο. Αν θέλετε κάτι από εμάς, μπορώ να σας πω ότι τα 3 χρόνια παραπάνω Λιγνίτη, που τώρα κόβει η κυβέρνηση, από την Πτολεμαϊδα 5, το 25 αλλιεύει το 28, είναι πολύ λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον από τα 30 χρόνια αέριο που μας υπόσχονται και που θα κόψει και ένα μεγάλο μέρος από τη δυνητική δυναμική της τοπικής οικονομίας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στις επαφές μας και στα μέσα ενημέρωση.